Στην ΕΡΤ μίλησε ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος και αναφέρθηκε τόσο στην κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας, όσο και στο ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφιος, κάτι που άλλωστε επιθυμεί διακαώς. Έτσι ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί. Έχει όμως κάθε δικαίωμα να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία. Αλλά ότι επίσης δεν βλέπει κλιμάκωση στο πεδίο από την Τουρκία, ενώ σε ερώτηση για το πόση σημασία αποδίδει ο ίδιος την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, υπεγράμμισε ότι θα είναι αστείο να ισχυριστεί η Τουρκία ότι απειλείται από την Κύπρο. Ανεφέρθηκε στον Πούτιν λέγοντας ότι θέλει να γονατίσει τη Δύση και θα πάει μέχρι τέλους, όμως έχει αρχίσει να χάνει την ψυχραιμία του. Όταν η συζήτηση ήρθε στο κατά πόσον θα είναι ο ίδιος υποψήφιος, δεν δίστασε να δηλώσει παρόν στη μάχη και στο ερώτημα αν θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών απήντησε «γιατί όχι».